Ονομάζομαι Ελένη, 32 χρονών, και εδώ και λίγο καιρό είμαι παγιδευμένη σε μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από ταινία. Το είδο τη ταινία που δεν περιμένει να ζήσει εσύ, αλλά άλλοι, σε άλλε ζωέ, πιο τολμηρέ, πιο απαγορευμένε. Τον γνώρισα τυχαία, μια βροχερή τρίτη απόγευμα, στην καφετέρια τη γειτονιά μου. Εγώ, καθισμένη μόνη μου, διάβαζα ένα βιβλίο προσπαθώντα να ξεφύγω από μια νιαρή καθημερινότητα γεμάτη από προβλήματα και στρε ήταν ένα άντρα γύρω στα 50, γεμάτο αυτοπεποίθηση, με ένα σαγηνευτικό χαμόγελο και μάτια που σου έδιναν την αίσθηση πω σε ήξεραν χρόνια. Δεν ήταν η πρώτη φορά που τον έβλεπα. Ερχόταν συχνά εκεί για καφέ, πάντα ήσυχο, αλλά πάντα με έναν αέρα που τραβούσε τα βλέμματα. Αυτή τη φορά, όμω, τα μάτια μα συναντήθηκαν. Ένιωσα έναν ηλεκτρισμό να διαπερνά το σώμα μου, και πριν το καταλάβω, είχε ήδη πλησιάσει. Το βιβλίο που διαβάζει, είναι από τα αγαπημένα μου, είπε ήρεμα, αλλά με έναν τόνο που σε έκανε να καταλάβει ότι δεν σκόπευε να φύγει σύντομα. Έτσι άρχισε. Μια κουβέντα που φαινόταν αθώα. Ένα παιχνίδι ματιών, με κάθε λέξη να φέρνει την αίσθηση πω μοιραζόμασταν κάτι παραπάνω από μια συζήτηση για λογοτεχνία. Τον έλεγαν Αλέξανδρο. Επιτυχημένο, έξυπνο, και πολύ, μα πολύ γοητευτικό. Δεν θα πω ψέματα. ήξερα πω ήταν λάθο από την αρχή. Η διαφορά ηλικία, η κοινωνική κριτική που θα ερχόταν αλλά ο Αλέξανδρος είχε έναν τρόπο να σε τραβάει κοντά του, να κάνει το χρόνο να χάνεται και τις αναστολές να διαλύονται. Οι συναντήσεις μας γρήγορα έγιναν τακτικές. Κάθε φορά που τον έβλεπα, ένιωθα τη γη να σύεται κάτω από τα πόδια μου. Δεν ήταν μόνο η έλξη, ήταν το μυαλό του, η εμπειρία του, η αίσθηση πως μπορούσε να δει μέσα μου, πέρα από την επιφάνεια που έδειχνα στους άλλους. Η πρώτη φορά που με φίλησε ήταν σε ένα μικρό μπαρ στο κέντρο της πόλης. Ήταν νύχτα και ήμασταν οι τελευταίοι που έμεναν. Καθόμασταν κοντά, και χωρί να το συνειδητοποιήσω, βρεθήκαμε πιο κοντά, όσο έπρεπε. Η αναπνοή του άγγιζε το δέρμα μου, και πριν προλάβω να σκεφτώ, τα χείλη του άγγιξαν τα δικά μου. Ήταν απαλό, αλλά γεμάτο υπόσχεση, όπω και εκείνο. Ένιωσα μια ζεστασιά να απλώνεται στο σώμα μου, μια φωτιά που έκαιγε με πάθο και ανεξέλεγκτη ένταση. Τίποτα δεν θα ήταν ίδιο από εκείνη τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, η σχέση μα έγινε πιο βαθιά, πιο έντονη. Κάθε συνάντηση ήταν γεμάτη επιθυμία, ένταση και πάθο. Τις μέρες μετρούσα τα λεπτά μέχρι να τον δω ξανά. Τα βράδια ήμουν στα όνειρά του και εκείνο στα δικά μου. Ένιωθα ζωντανή, όπως ποτέ πριν. Το σώμα του είχε αυτή τη δύναμη, την εμπειρία που σε παρασέρνει. Μου δίδαξε πράγματα που δεν ήξερα πως υπήρχαν, όχι μόνο στο κρεβάτι, αλλά και έξω από αυτό. Όμως, η φωτιά αυτή, όσο λαμπερή και αν ήταν, είχε και ένα τίμημα. Οι νύχτες που περνούσαμε μαζί ήταν γεμάτες απόγνωση, γιατί ήξερα πως δεν υπήρχε μέλλον σε αυτό. Η οικογένειά του, οι δικέ μου ευθύνε, όλα έπαιζαν στο πίσω μέρο του μυαλού μου. Όμω όταν ήμασταν μαζί, όλα αυτά έμοιαζαν να εξαφανίζονται. Τώρα, καθώ γράφω αυτέ τι γραμμέ, βρίσκομαι στη μέση αυτού του ανεμοστρόβιλου. Ξέρω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να επιλέξω. Αλλά δεν είμαι έτοιμη ακόμα. Γιατί, όσο και αν η σχέση αυτή με καταστρέφει λίγο-λίγο, με γεμίζει με έναν τρόπο που δεν μπορώ να αφήσω. σω να μην μπορώ να τον έχω για πάντα, αλλά τον έχω τώρα. Και αυτό το τώρα είναι το πιο έντονο, το πιο ζωντανό που έχω νιώσει στη ζωή μου. Και κάπω έτσι, η ζωή μου έχει γίνει ένα παιχνίδι με τη φωτιά. Ξέρω πω θα καώ, αλλά δεν μπορώ να σταματήσω.